θυμάστε πώς έγινε η μεταγραφή σας στον ΠΑΟΚ και ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε? Το 2001 προπονητής τότε στον ΠΑΟΚ ήταν ο κύριος Μπάγεβιτς. Εγώ είχα κάποιες πληροφορίες από την Κύπρο ότι αν τότε ήταν ο Ναλεντζής επιθετικός στον ΠΑΟΚ, ότι αν έφευγε και πήγαινε στην Ιταλία, τότε θα ανοίγε μια θέση επιθετικού στον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ πιθανό να έρθω. Έτσι και έγινε και πήρα μεταγραφή και ήρθα στον ΠΑΟΚ. Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις? Σίγουρα φύγα από την Κύπρο και ήρθα σε ένα άλλο επίπεδο. Πρώτες μου προπονήσεις, επειδή άργησα λίγο στη μεταγραφή, πήγα κατευθείαν και βρήκα την ομάδα στη Γερμανία που έκανε προετοιμασία τότε. Σίγουρα ενθουσιάστηκα, πήρα κάτι πρωτογνωρό για μένα την εποχή εκείνη. Που μέρα με τη μέρα προσπαθούσα και εξοικειώθηκα. Με βοήθησαν και πάρα πολύ οι δύο άλλοι Κύπροι που ήταν, τρεις άλλοι Κύπροι που ήταν τότε στην ομάδα, ο Γιώτης ο Εγκομίδης, ο Γιαννάκης ο Κάς και ο Στεφάνος ο Βοσκαρίδης, ούτως ώστε να εγκλημάτιστο λίγο πιο εύκολα. Ποιο παιχνίδι θα ξεχάσετε, σας έχει μείνει στη μνήμη σας? Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια που μένουν στη μνήμη μου, έτσι, και θυμάται και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όλοι όταν τους συναντάω στον δρόμο εδώ και εκεί, σίγουρα δεν ξεχνάνε το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Εδώ στην Τούμπα που παίζαμε για προκριματικά του Champions League, χάναμε 2-0. Και σε 2 λεπτά βάλα 2 γκολ, έφερα το παιχνίδι στα ίσα και μετά γυρίσαμε το παιχνίδι. Και 2-3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, το ένα απέναντι στη Ρεν εδώ στην Τούμπα πάλι έβαλα ένα ωραίο γκολ, ένα ψαλιδάκι. Κάποια παιχνίδια με την Eindhoven, που ήταν μεγάλο επίτευγμα για μένα να βάλω γκολ σε μια μεγάλη ομάδα της εποχής εκείνης. Εντάξει, υπάρχουν καλά παιχνίδια που και σκόραρα, αλλά και κάποια παιχνίδια που δεν σκόραρα, όπως ένα διπλό κάναμε στη Ριζούπολη που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι, μένει στις μνήμες μου. Και σίγουρα άφησα τελευταίο τον τελικό κυπέλλου απέναντι στον Άρη που πήραμε το κύπελλο. Περιγράψτε μας λίγο εκείνη την ημέρα. Τι θυμάστε περισσότερο? Για μας, το ότι ξέραμε ότι παίζαμε στην Τούμπα απέναντι στον Άρη, ήταν κάτι που μας έβαλε μια περισσότερη πίεση, γιατί παίζαμε με τον μισητό αντίπαλο, το πούμε εντός εισαγωγικό, και απαγορευόταν για μας να έρθει ο Άρης να πάρει το κύπελλο στην Τούμπα. Θα μέναμε χαραγμένοι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς τα καταφέραμε, πήραμε το κύπελλο, κερδίσαμε το παιχνίδι και σίγουρα τα μετά του αγώνα ήταν αυτά που μένουν, οι πανηγυρισμοί με τον κόσμο, όλα αυτά, στο γήπεδο μετά. Και είναι αυτά που περιμένει ένας ποδοσφαιριστής στην καριέρα του, εκτός από μεταγραφή και αυτά. Περιμένει να πάρει και κάποιους τίτλους και σίγουρα το κύπελλο είναι ένας τίτλος που είναι ο μοναδικός που πήραμε τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζετε τώρα να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο? Τώρα ασχολούμαι προπονητικά. Τώρα κάνω το UEFA Pro. Μαζί με τον Γιώτη τον Εγκομίδη είμαστε. Είμαι ένας από τους υπεύθυνους των Ακαδημιών στην ομάδα που είμαι στην Κύπρο. Και τα 2 τελευταία χρόνια ήμουν βοηθός προπονητής. ΠΑΟΚ, τον παρακολουθείτε? Είμαστε από μακριά, αλλά πάντα σίγουρα το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι εδώ. Τον παρακολουθούμε από την τηλεόραση, διαβάζουμε μέσω των ιστοσελίδων τα νέα του και είμαστε νοερά κοντά του. Είχατε καιρό να έρθετε? Τελευταία φορά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη έχουν περάσει 2 χρόνια. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι όλη μου η οικογένεια έχει δεθεί με τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και με την πρώτη ευκαιρία που τους λέω, όπως και η σημερινή που ήρθα εδώ για να με τιμήσετε, ήθελα με χίλια να έρθουν όλοι μαζί μου. Η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα? Εύχομαι πάνω απ' όλα να έρθει αυτό που λείπει από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Κάποιος τίτλος, πρωτάθλημα που έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε, αλλά πάνω απ' όλα να γίνουμε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, να βγαίνουμε στο Champions League πιο συχνά και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα επάξια στην Ευρώπη.